Υπάρχει Ελλάδα χωρίς ναυτιλία? Δεν υπάρχει. Και θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχει και ναυτιλία χωρίς Ελλάδα. Ας δούμε λοιπόν τους κριτές μας. Πολύ ωραία. Λοιπόν, όσο βλέπουμε το βίντεο με τις υποψήφιες, θα παρακαλέσω την κυρία Μάρινα Παπαϊωάννου να ανέβει στη σκηνή. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ομάδα, για αυτό το ωραίο ταξίδι. Επειδή την τελευταία φορά που πήρα εγώ το βραβείο δεν είχαμε αυτή την ωραία τελετή, δικαιούμαι, νομίζω, λίγο χρόνο παραπάνω. Καλέ, ναι. Να τη λαχταρίσω το έκανα. δεν κλονίζομαι μετά από αυτό. Εγώ δεν κλονίζομαι τίποτα, μην ανησυχείτε. Θέλω απλώς να πω, για να το κλείσω έτσι πιο γλυκά, να δανειστώ μια φράση που είπε σε κάποια ομιλία της η Madeleine Albright και νομίζω συνοψίζει ένα από τα κομμάτια που θίξαμε σήμερα εδώ. There's a special place in hell for women who don't support and help each other. And the winner is η κυρία Ελένη Λυκοφρίδη. Ο τίτλος της ήταν Seafarer, γιατί είναι ναυτικός, καθώς ήταν ναυτολογημένη σε ένα δεξαμενόπλιο κάπου στη νότια θάλασσα της Κίνας. Δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε, δεν θα μπορούσε να φανταστεί, πως ένα χρόνο μετά, τέτοιες μέρες, η επαγγελματική πορεία που είχε, θα είχε αλλάξει τόσο πολύ. Παρ' όλα αυτά, ενώ ο τίτλος άλλαξε, ο σκοπός καθόλου. Θέλει να βάλει το μικρό λιθαράκι της, ώστε η ζωή και η καριέρα των γυναικών ναυτικών να αναδειχθεί. Ζωή και καριέρα, βέβαια, για τους ναυτικούς, είναι έννοιες συχνά συνυφασμένες. Αυτό είναι που κάνει το επάγγελμά μας τόσο ιδιαίτερο και ακόμα βάζω το μας, γιατί πάντα θα θυμάμαι από πού ξεκίνησα και πάντα θα προσπαθώ για το καλύτερο, για όσες αξιόλογες γυναίκες εργάζονται ακόμα στα πλοία, λέει η Ελένη Λυκοφρίδη. Ευχαριστώ καταρχάς όλους τους ανθρώπους που πίστεψαν και με στήριξαν σε όλη μου την επαγγελματική πορεία μέχρι τώρα. Συγχαρητήρια για την οργάνωση αυτή. Πραγματικά όλες οι γυναίκες οι οποίες αναφέρθηκαν και παρουσιάστηκαν είναι υπέροχες και ξεχωριστές. Θαύμασα πραγματικά όλες τους. Μου δώσανε τρομερή έμπνευση. Θα χρησιμοποιήσω μια φράση που είπατε στην αρχή για τις γυναίκες που σφίγγουν τα δόντια. Το αφιερώνω σε κάθε Ελληνίδα γυναίκα ναυτικό εκεί έξω, που αυτή τη στιγμή είναι ναυτολογημένη σε κάποιο πλοίο και σφίγγει τα δόντια.